Με λαμπρότητα εορτάστηκε στο Ξυλόκαστρο η μνήμη του Πολιούχου του Αγίου Βλασίου. Το πρωί μετά την αρχιερατική θεία λειτουργία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτανία της εικόνας του Αγίου Βλασίου στους δρόμους του Ξυλόκαστρου. Την παραθεώρηση της πίστεως του Χριστού μας και των Αγίων μας. Σαν να μας λένε δηλαδή πως ο Άγιος Βλάσιος είναι άχρηστος σήμερα για τον λαό του Ξυλοκάστρου και της Μητροπόλεως μας. Ας το πούν καθαρά και δημόσια, όχι με περιστροφές ούτε με πονηριές. Ας το πούν για να πάρουν πλέον οριστικά την απάντηση ότι ο λαός της Κορινθίας εμπνέεται από την πίστη του Χριστού, αγαπά και σέβεται την Εκκλησία του, γι' αυτό και συμμετέχει πάνδυμα και πανηγυρικά και χωρίς να φοβάται σε ό,τι η Εκκλησία του Χριστού ορίζει. Και έτσι να μπορεί και να απολαμβάνει λαμπρών και φεδρών πανηγύρεων, έστω ακόμη και υπό την πτωχία του και υπό την περιπέτεια. Χριστιανοί μου, σας δεν θα σας ευχαριστήσω. Θα σας ευλογήσω από την καρδιά μου, γιατί ακριβώς σεις μου δίνετε το δικαίωμα να απευθύνομαι προς πάσαν κατεύθυνση με αυτούς τους λόγους. Η δική σας η παρουσία είναι εκείνη που λέει ότι και η Εκκλησία έχει θέση και ο Άγιος Βλάσιος έχει θέση στη ζωή μας. Και γι' αυτό σας αφήνω με την καρδιά μου και με την αρχιερατική μου ευχή και ευλογία στα χέρια του Θεού. Και εύχομαι να βλαστάνει η πίστη σας κατά το όνομα του Αγίου Βλασίου και να σας καμαρώνω και να σας χαίρομαι λέγοντας και στους άλλους αρχιερείς: ιδού σεβασμιότατοι, εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκε ο Θεός, έξαστε υπέρ ημών. Και ακόμη να ευχηθώ χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που έχουν το όνομα του Αγίου Βλασίου και δεν είναι λίγοι. Εύχομαι να γίνουν ακόμη περισσότεροι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Τιμούμε και εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Βλασίου, πολιούχου και προστάτη της πόλεως Ξυλοκάστρου. Έτσι λοιπόν σήμερα εδώ συμμετέχουμε και εμείς στην τιμή και στη χαρά αυτή προς το πρόσωπο του Αγίου, αλλά και προς την ίδια πόλη του Ξυλοκάστρου, μεταφέροντας ευχές και χαιρετισμούς του πρώτου αιρετού Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κυρίου Πέτρου Τατούλη. Στις ευχές τις δικές του προσθέτω και εγώ τις δικές μου για καλή ευόδοση των στόχων, καλή προκοπή και υγεία και αγάπη. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, γιορτάζει το Ξυλόκαστρο, λαμπρύνεται το Ξυλόκαστρο και ιδιαίτερα με την παρουσία και των εκλεκτών προσκεκλημένων μας, αλλά και των σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, οι οποίοι λειτουργήσαν και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Γιορτάζει το Ξυλόκαστρο, γιορτάζει η πόλη μας. Ευχόμαστε στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες χρόνια πολλά, να είναι όλοι καλά, και ευχόμαστε, επειδή η συγκυρία είναι δύσκολη για όλο τον κόσμο, να βοηθήσει ο Θεός να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Σε όλους που γιορτάζουν, να τονίσω ότι το Ξυλόκαστρο σήμερα είναι πανέμορφο και σήμερα, και να υπογραμμίσω ότι όλο και πληθαίνουν οι νέοι άνεργοι του 2011 στην Κορινθία μας, στον ομό μας, στην ευλογημένη από το Θεό γη μας. Είναι πολύ βαρύς, παρά είναι βαρύς οι άνεργοι στους ώμους, στις πλάτες της στοχολογιάς. Επομένως, η πολιτεία θα πρέπει να πάρει αμέσως δραστικά μέτρα υπέρ της ανάπτυξης.